Όχι, δεν είναι τίγκα στο Photoshop. Δεν είναι τίγκα στο Photoshop. Θέλω να πω λοιπόν. Έχει γίνει λίγο στο Photoshop. Έχει γίνει Photoshop, θα σου πω σε τι όμω. Επειδή λένε ρε παιδί μου διάφορα και άντε θα γίνω κι εγώ ίσω 50 και να έχω κοιλιακό. Παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, η Ναταλία και ποπό που εμφανίζεται μέσα στο περιοδικό και κοιλιά. Δεν τη κόψαμε τίποτα από όγκο, ούτε στα πλαϊνά, ούτε στην κοιλιά τη. Το μόνο από το οποίο έχουν περάσει από επεξεργασία φωτογραφίες είναι φίλτρα για να γίνεται λίγα η επιδερμίδα που το κάνουμε σε όλους. Εγώ διαφωνώ και τη βάφη ο Δημήτρης Σταματίου που είναι φίλος μου, αγαπημένος και μακιγέρ μου και εμένα. Εντάξει, φωτογράφηση ήταν. Δεν θέλω. Ρε παιδί μου, κάνεις φωτογράφηση μαγιά στην παραλία. Θέλω λίγο πιο απαλό μαγιά. Απαλό μακιγιάζ ή πιο απαλό Photoshop ήθελε. Δεν έχει κοιλιά. Ναι, εδώ έχει κοιλιακού που είδα στο εξώφυλλο. Είναι το σώμα τη τζαβαλιά. Εξώφυλλο δεν μου αρέσει γιατί είναι λίγο σαν να γεννάει αργά. Στην παραλία. Νευριάζω γιατί. Δεν κατηγορείς για κάτι. Κατηγορούμε. Όχι. Όχι, έχω κατηγορηθεί ήδη. Στα social media. Ότι αλλάζουμε του ανθρώπου. Δεν του αλλάζουμε του ανθρώπου. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον που εγώ θεωρώ πως είναι καρφάρα. Πες το. Λοιπόν, επειδή τη ρωτάει ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος, γνωρίζεις ρε παιδί μου άντρες οι οποίοι δεν είναι διάσημοι και μετά ξαφνικά δίπλα σε σένα δεν γίνεται ένα μπαμ. Λοιπόν, λέει, στην αρχή τους αρέσει πάρα πολύ και λένε «Α, τι ωραία, με βγάζουν φωτογραφίες, είμαι στα εξώφυλλα». Μετά τους χαλάει το ότι «Ναι, αλλά δίνω συνεντεύξεις». Και όλοι με ρωτάνε μόνο για σένα, Ναταλία. Ναι. Και όντως, αυτό συμβαίνει με την Ναταλία. Ισχύει. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν διάσημοι με την Ναταλία και μετά όλο ναι, ρωτάμε. Αλλά για να δώσουν για τον άνθρωπο αυτό το καινούριο, λοιπόν, λέει τον Κωστή Φραγκούλη. Αναφερόμαστε στον Κωστή Φραγκούλη ότι γνωρίζονται από τα πρώτα του σχολικά χρόνια. Άρα σημαίνει ότι η γνωριμία είναι πάρα πολύ παλιά. Δεν θέλει να μιλήσει ιδιαίτερα γι' αυτόν, γιατί λέει δεν θα ήθελα να τον ξαναεκθέσω δημόσια, τουλάχιστον χωρίς την έγκρισή του. Άρα τα έχει πάρει. Θυμόσαστε φωτογραφία που είχαμε έξω. Είναι τελικά. Εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ του. Άρα τα έχει πάρει. Είναι εξής, ότι ο τίτλος είναι στο περιοδικό. Ξεκαθαρίζει, Ναταλία, παραμένει σεξι στα 50. Ξεκαθαρίζει τα πάντα για το τέλος με τον Μάνο Ιωάννου και μιλά για το νέο άντρα της ζωής της. Τι, υπάρχει καινούριο. Ακριβώς. Όλο αυτό καταλάβαμε. Αλλά η τρίκα είναι η εξής. Στο Instagram, λοιπόν. Ενός στελέχους του Hello, του Γιώργου του Μιχαλόπουλου, ανέβηκε το ανέβασε το εξώφυλλο και από κάτω σχολίασε η Ναταλία δεικτικά. Τον Κουτσούκο. Ναι. Καλέ, μπράβο μας και όλα καλά. Μόνο που θα περιμένει ο κόσμος, μόνο που θα περιμένει ο κόσμος να διαβάσει για νέο άντρα στη ζωή μου. Και δεν θα τον βρίσκει στη συνέντευξη μέσα. Πώς σας ήρθε ο τίτλος, μεταφυσικά. Έχετε κληρονομικό χάρισμα. Πάει και η Ναταλία. Άουτς. Πάει και η Ελένη. Να δούμε τι θα βγάζει το τέλος. Πού να το πιάσουμε και πού να το. Ναι, καταρχάς, λέω να ξεκινήσουμε με ένα χειροκρότημα για την Ναταλία. Τι λέτε. Συμφωνώ. Ναταλία, είσαι θεάρα. Εγώ, άμα κάνω φωτογράφηση τέτοια, έτσι με κυλιακούς και εγώ στο χελό θα πάω. Έχεις μεγάλη έτσι, ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Έτσι, επίσης, ποιο είναι το θέμα ολονών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οποιαδήποτε βγαίνει αυτή τη στιγμή στα περιοδικά, από την πιο όμορφη, μπορεί να είναι η δούξα νομικού η πιο όμορφη, η πιο κορμάρα, μέχρι την πιο μεγάλη σε ηλικία, και όποιο μπορείτε να φανταστείτε, έχει Photoshop. Ναι. Όλες μας, όλοι μας κάνουμε Photoshop. Από εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα όλων. Η Ναταλία Γερμανού πάντα φωτογραφιζόταν σεξι, και επειδή είναι 50, δηλαδή, και επειδή μπορεί. Δεν κατάλαβα. Θεά είναι, το γουστάρει και το κάνει, δεν είναι παπαράτσι φωτογραφία. Και γιατί να μην το κάνει, και δικαίωμά τη. Επίσης, θέλω να πάω σε κάτι άλλο και μετά να μου πείτε την άποψή σας. Mm-hmm. Φίλος μου και εμένα ο Νίκος ο Γεωργιάτης και πάρα πολύ καλό παιδί. Τρομερό φάουλ αυτό που έκανε. Και θα το πω και στο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγαίνεις στο απέναντι πρωινό και εφόσον και εσύ έχεις ρετουσάρει γυναίκες. Είναι λίγο αθέμητο. Πάρα πολλές και έχεις δημιουργήσει άλλα σώματα σε γυναίκες. Να λες για το άλλο περιοδικό. Για το ανταγωνιστικό προϊόν. Για το ανταγωνιστικό προϊόν ότι έχει κάνει λάθος φώτος από το σώμα της Τσαβαλιά με το κεφάλι της Ναταλία. Συμφωνώ. Γιατί τα περιοδικά σε αυτή τη φάση όλα περνάνε μια κρίση λόγω του ίντερνετ. Και η Ναταλία έχει και πολύ ωραίο σώμα. Το ένα πρέπει να κρίσει το άλλο. Να φαίνεται πιο λίγο. Αν κάτι μπορεί. Και εκεί πιο αδύνατη να κάτσει κάπως έτσι, μπορεί να πετάξει εδώ ένα κρεατάκι και να έρθουν και να το λιάνουν λίγο. Εγώ πρέπει να πω ότι το Photoshop υπάρχει στη ζωή μας, παγκοσμίως, βέβαια. Σε οποιοδήποτε αμερικάνικο περιοδικό και να κάνεις φωτογράφηση, θα σου ρετουσάρουν το κορμί όταν και εφόσον χρειαστεί. Εγώ ξέρω από άνθρωπο ο οποίος την έχει δει τσιτσίδι ότι η Ναταλία έχει ένα καταπληκτικό κορμί. Ποιος. Δεν μπορώ παιδιά, να και πω, εγώ την έχω δει με μαγειό και σα λέω ότι έχει φανταστικό σώμα. Καταπληκτικό κορμί. Εγώ το πιστεύω. Πρώτον. Δεύτερον, Ναταλία, δεν επιτρέπεται να λες ότι είσαι 50 από τη στιγμή που δεν έφτασε 22 Ιουνίου. Σε παρακαλώ, μέχρι τις 21 Ιουνίου. 11 και 59 θα βάζεις το τεσσάρι μπροστά. Δεν το δέχομαι αυτό. Σαν τίτλο, σαν τέτοια δεν το δέχομαι. Το μόνο που καταφέρα σήμερα, ακόμα και το πρωινό του Μέγκα με μία, το απλού σε Φερλή και ο Νίκο και η ομάδα του και ο Δημήτρη θα διαφημίσουν περισσότερο το χελό που φωτογραφήθηκε η Ναταλία. Δηλαδή δεν κατάλαβα όλο αυτό που έγινε.
Τη βρήκα πολύ ωραία φωτογράφηση. Εγώ δεν την βρήκα μια άλλη. Είναι ρετουσαρισμένη ναι. όπως όλες μας ρετουσάρουν. Όλες, ανεξαιρέτως σας λέω. Εδώ ρετουσάρουμε είναι το και Instagram, πολύ ωραία. Παιδιά. Είμαστε καλά. Και μπράβο της και μεγιά της και χαρά της και γούστος και καπέλο της που είναι έτσι σε αυτή την ηλικία. Μπράβο σου, Ναταλία. Θα το κάνω και εγώ στα 50. Να σας πω και κάτι άλλο. Ο τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ο κόσμος, δεν είναι χαζός. Ξέρουν οι γυναίκες μας βλέπουν σπίτι ότι όλες τα περιοδικά βγαίνουν ρετουσαρισμένες. Δηλαδή και αν δουν λίγο περισσότερο ρετού στην Ναταλία από τη μια άλλη. Και τι έγινε δηλαδή, αν είναι να κάνουμε όλη μια συμφωνία, δηλαδή και τα περιοδικά. Και εμείς κι όλοι βγαίνουν όλες ρετουσάριστες. Δεν θέλω. Δεν θα βγει η Ναταλία. Δεν θέλω. Ούτε εγώ θέλω. Όχι, να με φτιάχνετε, να με φτιάχνετε. Θα ήθελα επίσης να μην μπαίνει απαγορευτικό στις πόζες ανάλογα με την ηλικία. Αυτό θα ήθελα να καταργηθεί, παρακαλώ. Έχω κι εγώ δικαίωμα να ποζάρω έτσι, άμα θέλω. Για ποιο λόγο. Άσε ρε καμιά τώρα να πούμε. Επειδή έχω τρία παιδιά που θα ποζάρω έτσι, δεν ποζάρω. Εσύ δεν είσαι ειδική 50. Και η Ναταλία έχει δικαίωμα. Άκου, άκου. Μην το ξαναγεί. Έχουν φαγωθεί από το πρωί πολλά άτομα, μέλη του όλα παίζουν. Εγώ ακολουθώ αυτό το ντόμινο εξελίξεων. Να με βγάζουν 50. Θέλω έτσι να σας πω, δεν πάω να το παίξω κοριτσάκι, θέλω βέβαια να είμαι κοριτσάκι, δεν είμαι. Σαν κοριτσάκι, αλλά μου. Τρία παιδιά. Άρα δεν λέκα, είμαι. Όπως δεν είναι και η Ναταλία ακόμα, σας το λέω. Δεν είσαι κατηγορία Ράκελ Ουέλς, μια χαρά είσαι. Έτσι. Το άλλο θέμα, κρατήστε παιδιά, δύο λεπτά, είναι ενδιαφέρον το θέμα. Το άλλο θέμα με τη ΣΕΝΟ, αυτό με τη σχέση, μου το εξηγείτε λίγο, εγώ εκεί μπερδεύτηκα. Με τους νέους άνδρες, ότι πολλοί νέοι άνδρες που συνδέθηκαν με την Ναταλία κάποια στιγμή, έτσι ερωτικά, φάνηκε ότι είχαν κάποια σχέση, καρπόθηκαν ένα ποσοστό αναγνωρισιμότητας. Τους βοήθησε αυτό το πράγμα στα επικαλωτικά. Η Ναταλία τι απάντησε στο Twitter, γιατί πάλι τα περιοδικά του πόθηκαν. Όχι, η Ναταλία νομίζω είπε για το βγήκε τίτλος νέος άνδρας στη ζωή της και λέει θα περιμένουν ένα νέο άνδρα που τον βρήκατε. Ναι, επίσης και η Ναταλία τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά θα ξέρει, εννοείται, γιατί είναι και θεά γάτα, ότι οι τίτλοι πάντα είναι πιο πιασάρικοι από αυτό που μπορεί να πει σε συνέντευξη. Κάτι θα είπε και πιαστήκαν από αυτό και το βάλαν τίτλο. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουν. Αυτό έγινε. Μάλλον, γι' αυτό και είπε που τον βρήκατε. Παιδιά, στήριξε τα περιοδικά στο ένα στο άλλο, σας παρακαλώ. Πολύ πόσα περιοδικά έχετε μείνει. Νομίζω αυτό στήριξε ήταν. Ήταν μια μορφή. Δηλαδή, μου δώσει διαφήμιση το αντίπαλο στο προμοτάρισμα. Πολύ προμοτάρισμα. Τι που άρχισε, εντάξει, το και είπε, κοιτάξτε πόσο καλό φίλο σου κάνει το γερό. Εμεί είμαστε με την Ναταλία. Κάργα όμω. Πιο κάργα δεν γίνεται. Ναταλία, είσαι θεά συνέχεια. Εγώ θα πάω τώρα. Αλήθεια σου λέω το περιοδικό το ξεφύλισε όλο. Θα διαβάσω όλη τη συνέντευξη. Για την Ναταλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα εξώφυλλο οι τέσσερις μας, οι μη γυμνοι, έτσι με κοιλιακούς και τέτοια, και να κάνουμε ένα διαγωνισμό ποιος θα κάνει το καλύτερο φώτο σου, παιδί μου. Την ίδια λήψη ακριβώς. Δηλαδή να μας κάνουν φέτε. Πώς θα συγκριθεί, εγώ θέλω να έχω six pack, παιδί μου. Μη σου πω και eight pack. Θέλω 45 κοιλιακούς. Θέλω να με φτιάξουν, να με κάνουν θεό, ρε παιδί μου. Μα έχει κοιλιακού, είσαι ντούκι. Ωραία, θέλω να γίνω φετόνι, πώς το λένε. Ωραία, Άρη Καρατζήκη, αν μας βλέπεις, σε παρακαλούμε πολύ παρουσία. Θέλει ο Γιάννος να φωτογραφηθεί με μαγιό. Θέλουμε και τέσσερις. Και να γίνει ο Θεός. Αν και να μας φτιάξει άλλα, ναι. Αλλά τέλειο. Δεν θέλω λεπτοδουλειές. Εμένα σας αφήνουμε να μας φωτοσοποσάρεις όπως θέλεις πάντως. Αν θέλεις, κάνε μας. Αν μπορείτε να μας βάλετε έτσι στη κούντι στα άλλη σώματα. Όλες.